Με ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ στην επικαιροποιημένη ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που συνέταξε το Ταμείο και παραδόθηκε ήδη στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το ελληνικό χρέος χαρακτηρίζεται και πάλι εξαιρετικά μη βιώσιμο. Με πιο σημαντικό από όλα, αν θέλετε την άποψή μου, το γεγονός ότι έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτή την ανάλυση τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος που αποφασίστηκαν στο πρόσφατο Eurogroup. Αυτά λοιπόν τα μέτρα, Νίκο, τα οποία οι Ευρωπαίοι θεωρούν πολύ σημαντικά. Το Ταμείο τα χαρακτηρίζει μη επαρκή και ασαφή. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν διατυπώνει προτάσεις για μεγαλύτερη ελάφρυνση χρέους με επέκταση της περίοδου χάριτος και αναβολές καταβολής στόκων έως το 40, επέκταση των ορημάνσεων των ευρωπαϊκών δανείων έως το 70 και τη μείωση των επιτοκίων όλων των δανείων του FSF και του ESM για 30 χρόνια κάτω από το 1,5%. Λέει η έκθεση σε ένα σημείο, το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά μη βιώσιμο, ακόμη και με την πλήρη εφαρμογή των πολιτικών που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος του ESM. Αμφισβητεί με αυτόν τον τρόπο ανοιχτά τη συμφωνία του ESM, όπως βλέπουμε, την οποία αμφισβητεί, Νίκο, και σε ένα άλλο σημείο, όπου λέει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα πρέπει να είναι 1,5% ήδη από το 2018. Δεν μιλάει δηλαδή για το 19 και μετά. Προσθέτουν οι συντάκτες πως λύσεις που παρέχουν μόνο προσωρινή ανακούφιση, αλλά δεν οδηγούν σε μια πτωτική πορεία του χρέους στο χρονικό ορίζοντα έως το 60, δεν είναι συνεπείς με τη βιωσιμότητα. Εδώ νομίζω ότι φωτογραφίζει το Ταμείο την απόφαση για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Ξεκαθαρίζει πως ακόμη και αν ληφθούν όλα τα μέτρα αναδιάρθρωσης χρέους, αυτά δηλαδή που το ίδιο το Ταμείο θεωρεί αναγκαία και τα οποία σας περιέγραψα πριν από λίγο, η δυναμική του χρέους θα παραμείνει εξαιρετικά ευαίσθητη σε σοκ. Και σε αυτό το σημείο περιγράφει δύο σενάρια. Είναι το ένα το αισιόδοξο, κατά το οποίο θα υπάρξουν διαρθρωτικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν την αύξηση της παραγωγικότητας και θα διασφαλίσουν ότι ο τραπεζικός τομέας μπορεί να στηρίξει μακροπρόθεσμα την οικονομία. Υπάρχει όμως και το απεσιόδοξο σενάριο, κατά το οποίο, εάν οι πολιτικές είναι ασθενέστερες από εκείνες που αναμένονται, θα υπάρξει χαμηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα, το τοποθετεί στο 1% του ΑΕΠ, με αποτέλεσμα η βιωσιμότητα του χρέους να μην είναι πλέον εξασφαλισμένη. Δύο ακόμη στοιχεία, Νίκο. Το Ταμείο προβλέπει το ελληνικό χρέος θα φτάσει στο 170% του ΑΕΠ έως το 2020, 164% του ΑΕΠ έως το 2022 και εν συνεχεία θα ευξηθεί, φτάνοντας περίπου στο 275% έως το 2060. Τώρα, διαβάζοντας κανείς αυτή την έκθεση, αυτό ακριβώς ήθελα. Εγώ, ακούγοντάς και ξέρω ότι έχεις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πώς μπορεί να συμμετάσχει. Μισό λεπτάκι. Το θέμα είναι ότι σε αυτήν την έκθεση, έτσι όπως την άκουσα, υπάρχει ρητή διαφωνία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με το πρόγραμμα και τον κύριο Σόιμπλε με αυτά που λέει. Επομένως, τι θα κάνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο? Λοιπόν, είναι παραπάνω από ξεκάθαρο αυτό που λες. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι διαφορές του Ταμείου με τους Ευρωπαίους, και όταν λέμε Ευρωπαίους, προφανώς εννοούμε τον κύριο Σόιμπλε κυρίως, παραμένουν πολύ μεγάλες αυτές οι διαφορές, αγεφύρωτες σε μια σειρά θεμάτων όπως είναι η στόχη των πλεονασμάτων και η διαχείριση του χρέους. Δεν είμαι σε θέση να σας πω πόσο εύκολα αυτές οι διαφορές μπορούν να γεφυρωθούν. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ρωτήσαμε με επιμονή, Νίκο, στη διάρκεια της ενημέρωσης των εκπρόσωπων του Ταμείου, διότι είχαμε ενημέρωση πριν από λίγο, τι θα κάνει ο οργανισμός σε περίπτωση που οι Ευρωπαίοι δεν διευθετήσουν το χρέος. Οι στόχοι δεν πέσουν κάτω από το 3,5% και η ελληνική κυβέρνηση, όπως λέει και όπως επιμένει, δεν σκοπεύει να λάβει άλλα μέτρα. Η αλήθεια είναι ότι απάντηση δεν πήραμε. Απάντηση δεν πήραμε και για το αν θα υπάρξει απόφαση για συμμετοχή στο ελληνικό πρόγραμμα, Νίκο, πριν από το τέλος του έτους. Και βέβαια θα πρέπει να ερωτηθούν, Νίκο, και νομίζω ότι είναι και το θέμα που θα σχολιάσουμε τώρα ευθύς αμέσως, ότι η ελληνική κυβέρνηση λέει όχι άλλη λιτότητα, ο κύριος Σόιμπλε λέει όχι άλλη αναδιάρθρωση του χρέους και έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και λέει αυτά που λέει. Τι θα κάνει, δηλαδή τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, υπάρχει ένας παραλογισμός και επειδή τα ρίχνουν όλα στην Ελλάδα, ότι φταίει η Ελλάδα. Και η έκθεση αυτή δείχνει ότι δεν φταίει η Ελλάδα. Και το ότι δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή κάποια λύση γρήγορα ώστε να κλείσει η αξιολόγηση, δεν είναι θέμα της Ελλάδας. Είναι ξεκάθαρα η διαφωνία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με τον κύριο Σόιμπλε, τους θεσμούς και πάει λέγοντας. Και δεν ξέρω πώς θα ξεμπλοκάρει αυτή η ιστορία. Πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους και εκεί στην Ουάσιγκτον και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Συμφωνώ, Νίκο, μαζί σου σε όλα τα όσα είπες. Σε σχέση με το κλείσιμο της αξιολόγησης, ρωτήσαμε επ' αυτού και είπαμε ότι έχει ήδη τραβήξει πολύ που θα πάει αυτή η κατάσταση. Έριξαν τον μπαλάκι από το Ταμείο στους Ευρωπαίους ότι το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης είναι υπόθεση
των Ευρωπαίων, ενώ σε σχέση με την λιτότητα που είπες, μας επανέλαβε πρόσωπος του Ταμείου ότι εμείς επιμένουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει επιπλέον επιπρόσθετη λιτότητα στην Ελλάδα και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ζητάμε οι δημοσιονομικοί στόχοι, οι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων, να πέσουν στο 1,5%. Και Λένα, απλώς διευκρίνησε μου κάτι, δεν απάντησαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έτσι, σε αυτές τις ερωτήσεις. Δεν απαντούν τι θα κάνουν, έτσι. Όχι. Όχι. Μας είπαν ότι η συμμετοχή σε ένα πρόγραμμα είναι πάντοτε μια πολύπλοκη διαδικασία. Παραμένουμε απόλυτα αναμεμειγμένοι στις συζητήσεις και στις διεργασίες που γίνονται για να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Προς το παρόν δεν υπάρχει απόφαση. Δεν απαντούν. Θα πάρει. Ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Λένα Αργύρη. Πολύ σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες και ήταν.